Γεια σας, πίσω μας βρίσκεται η Παναγία η Μεσοσπορίδισσα. Βρισκόμαστε στα Γκαλίδια Θωρικών. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου δυτικά των Γκαλιδιών, στην περιοχή που είναι γνωστή με την ονομασία Νεαία Πύργη και πολύ κοντά στην επίσης βυζαντινό ναό του Άγιου Πέτρου, ο οποίος είναι λίγο πιο κάτω, στα δεξιά, βρίσκεται ο κομψός ναός της Παναγίας Μεσοσπορίδισσας ή τα Εσόδια, αφού ο ναός γιορτάζει την ημέρα των Εσοδίων της Θεοδόκου στις 21 Νοεμβρίου. Εξού και την ονομασία Μεσοσπορίδισσα που αποδίδεται στην Παναγία ως προστάτηδα της φοράς που γίνεται αυτόν τον μήνα. Ο ναός είναι μονόκλητη βασιλική, η οποία μεταγενέστερα προσθέθηκε ο καμαροσκέπαστος Νάρθικας και Παρεκκλήσιον στην δυτική και βόρεια πλευρά αντίστοιχα. Ο Ολλάνδος, ο γνωστός αρχαιολόγος Ολλάνδος που ασχολήθηκε με το Βυζάντιο, τεχνολόγησε στον 10ο ή 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο καθηγητής Μπούρας, επίσης πολύ γνωστός καθηγητής, και τοποθέτησε στα τέλη του 12ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο τρούλος του ναού είναι αθηναϊκός και η τυπογραφή του συνδυάζει την αυλή με την καλή στην κόχη του ιερού του Φωτό. Η είσοδος του ναού είναι χαμηλή και έχει υπέρυθρο πλήθρο τόξο προς κινητάρι που απαντά σε αρκετούς άλλους αντικούς ναούς, όπως το γειτονικό και κάπως νεότερο Άγιο Πέτρο, εδώ πέρα, αλλά και το παρεκκλήσιο του Άγιου Νικολάου στη Σπηγιά Πεντέλης κτλ. Στα προσκυνητήρια αυτά ήθιστε να εικονίζεται ο δημόμενος Άγιος. Στην περίπτωση της Μεσοσπορίδισσας όμως, η τοιχογράφηση έχει καταστραφεί, δεν διασώζεται ο ζωγραφικός διάκοσμος. Οι τοιχογραφίες του κυρίου ναού είναι νεότερες και ιδιαίτερα κακότεχνες. Έγιναν στις αρχές του 20ου αιώνα από κάποιον ζωγράφο Λιμπέριο. Σύμφωνα με επιγραφές στο χτιστό τέμπλο και πιθανότητα να έχουν επικαλύψει παλιότερα στρώματα τοιχογραφιών, ελάχιστες τοιχογραφίες έχουν σωθεί στο παρεκκλήσιο, είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και μπορούν να προηγηθούν στα μέσα του 18ου αιώνα μετά Χριστόν. Νεότερες αυτές τοιχογραφίες του παρεκκλησίου, όπως η Παναγία και ο Χριστός στο χτιστό τέμπλο, οι Απόστολοι Πέτρος, Παύλος και στο βόρειο και νότιο τμήμα αντίστοιχα. Το διακοσμητικό με τους άνθινους κύκλους Σωράχιων της ωραίας πύλης, καθώς και ο Άγιος Θανάσιος Σωράχιο του τόξου της βόρειας κεραίας του κυρίου ναού είναι αρκετά ενδιαφέρουσες. Δυστυχώς η επιγραφή που σώζεται στο τέμπλο δεν θα μπορούσε να μας δώσει την ακριβή χρονολόγηση και είναι σχεδόν ολοκληρωτικά διεφθαρμένη. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες για τον ναό σε ιστορικές πηγές. Ο ναός διατηρείται σε άρεστη κατάσταση και σε ωραίο περιβάλλοντα χώρο. Βλέπουμε και δέντρα, βλέπουμε ωραία εξουσία. Η Ενέα Πύργη τώρα είναι κοινή ονομασία της περιοχής που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα δυτικά των Γκαλιδιών, σε θέση μεσολικού οικισμού. Αποτελείται σημαντικό πυρήνα βυζαντινών μνημείων, ιστάμενων και ερυπωμένων. Όσον αφορά τα ιστάμενα μνημεία, εκτός που προαναφέρεται ένας ναός, Παναγία Μεσοσπορίδισσας, είναι κοντά και ο Άγιος Πέτρος και οι Άγιοι Ταξιάρχες. Ωραία. Παναγία Μεσοσπορίδισσα, Γκαλίδια Θωρικού.